20χρονο παππού. Πείτε μας σας παρακαλώ τι του έκαναν αυτού του ανθρώπου. Ναι, είχαμε δεχθεί μια καταγγελία χθες λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ότι υπήρχε ένα τραυματισμένο πρόσωπο, ένα ηλικιωμένο συγκεκριμένα, σε περιοχή της Οροκλινής. Τα μέλη μας τα οποία ανταποκρίθηκαν στη σκηνή εντόπισαν ένα 89χρονο, ο οποίος σύμφωνα και με τα λεγόμενα του, γυναίκα, της οποίας δεν γνωρίζει τα στοιχεία, μόνο το πρώτο όνομα, φαίνεται να έκλεψε από τον ίδιο το πορτοφόλι του, μέσα στο οποίο υπήρχαν περίπου 700 ευρώ. Και στη συνέχεια, όταν ο άνθρωπος προσπάθησε να την ανακόψει, όταν η ίδια έφτασε και μπήκε ήδη στο όχημα της, τον παρέσυρε σε κάποια απόσταση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η δράστης διέφυγε από το σημείο, ξεκίνησαν εξετάσεις και στη σκηνή αλλά και από αλλού, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον μίας 25χρονης, η οποία εντοπίστηκε σε άλλη περιοχή της Λάρνακας. Ναι. Η ίδια από την πρώτη επαφή με τους αστυνομικούς ανακρινόμενη φαίνεται να παραδέχτηκε τη διάπραξη του αδικήματος και είχε ήδη παραδώσει ένα ποσό των 630 ευρώ, το οποίο αποτελούσε προϊόν κλοπής. Δηλαδή από τα 700 ευρώ τα οποία είχε κλέψει προηγουμένως από τον 89χρονο. Από έρευνα που ακολούθησε και στο όχημα της, το οποίο επέβαινε και έγινε το όλο περιστατικό, εντοπίστηκε και το πορτοφόλι του 89χρονου. Ο 89χρονος αναφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, φέρει κάταγμα αριστερού ισχύου και αναμένεται να χειρουργηθεί ο άνθρωπος. Ενώ και σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, φαίνεται η κατάσταση του να είναι εκτός κινδύνου. Ναι, αλλά είναι κρίμα. Ο άνθρωπος είναι 90 σχεδόν χρονών. Ξέρετε το μικρό όνομα, άρα αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ξέρω ότι εντάξει, μπορεί να μην το έχετε διασταυρώσει ακόμη, ενώ γιατί είναι σε εξέλιξη έρευνα. Αλλά ήξερε το μικρό της όνομα, ήταν παρκαρισμένη έξω από το σπίτι του. Σημαίνει ότι ήξερε που πήγαινε. Ήταν η σύνταξη του ανθρώπου τα 700 ευρώ. Δεν γνωρίζω αν ήταν η σύνταξη του ανθρώπου. Προφανώς θα ήταν αυτό. Ναι. Όμως από τις εξετάσεις που έχουν γίνει και τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε, φαίνεται ότι γνωρίζονταν. Ή τουλάχιστον ο άνθρωπος γνώριζε μόνο το πρώτο της όνομα. Από προηγουμένως, φαίνεται ότι η ίδια ήταν προηγουμένως στο σπίτι της, στο σπίτι του 89χρονου. Όταν εντόπισε το πορτοφόλι, το πήρε, εξήλθε της κατοικίας και μπήκε στο αυτοκίνητό της. Ναι. Τότε ήταν εκεί που αντίδρασε ο 89χρονος, όταν διαπίστωσε ότι φαίνεται ότι του έκλεψε το πορτοφόλι και στην προσπάθεια του να ανακόψει το όχημα τον παρέσυρε. Τον παρέσυρε. Δηλαδή δεν φτάνει που του έκλεψε το πορτοφόλι, τον παρέσυρε με το όχημά της. Απίστευτη κατάσταση. Ναι, όταν λέμε τον παρέσυρε, προσπάθησε ο άνθρωπος από το παράθυρο να πάρει. Ναι, και με τη φόρα έφυγε ο άνθρωπος. Ναι, ναι, αλλά 89 χρονών και το ισχύω είναι θέμα μεγάλο. Είναι σοβαρό θέμα. Είναι σε μια ηλικία. Για όνομα του Θεού. Γνωστή στην αστυνομία 25χρονη ή όχι? Όχι, όχι. Όχι. Μάλιστα. Πάμε τώρα.